Οπότε παίρνουν τα δύο άκρα. Ναι. Ξέρετε, αυτό το ίδιο έκανε και ο Ιούδας, ο οποίος και τι αμάρτησε περισσότερο από τον Πέτρο, διότι ο Πέτρος με θόρκου αρνήθηκε τον Χριστό. Έβαλε και τον Θεό δηλαδή ανάμεσα. Ο όρκος ήταν για τους Εβραίους. Εν τούτης μετενόησε. Εν τούτης μετενόησε και συγχωρήθηκε και γύρισε. Ενώ ο άλλος απελπίστηκε. Ναι. Ο άλλος απελπίστηκε και καταδίκασε ο ίδιος τον εαυτό του. Άρα παίρνουμε το μέσο δρόμο. Έτσι να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν είχε δικαίωμα να θέσει τέρμα στη ζωή του. Θα έλεγα έτσι για να το ποικίλουμε το θέμα, ότι ο μέσος δρόμος είναι ο χριστιανικός δρόμος, η μέση οδός. Γι' αυτό και τους πρώτους χριστιανούς τους λέγαμε οι άνθρωποι της, το ξέρετε αυτό, ή της οδού, λέγονται. Και στην Έφεσο ονομάστηκαν χριστιανοί, λέει. Ή της οδού. Ή της οδού. Γιατί, τι θα πει αυτό. Διότι αυτοί πηγαίνανε στον δρόμο του Θεού, δηλαδή, στην οδό. Το λέγανε έτσι, διότι ήταν οι άνθρωποι. Οι πρώτοι χριστιανοί ονομάζονται μαθητέ. Μαθητέ. Γιατί ήταν όλοι μαθητέ του Χριστού. Χριστιανοί ονομάστηκαν πρώτα στην Αντιόχεια, λέει. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο μέσος δρόμος είναι το καλύτερο. Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να πούμε για τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Λέει, αν την κρατείτε και κράτητε. Σε ποιες περιπτώσεις δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες. Είναι στις περιπτώσεις εκεί που ο πνευματικός διαβλέπει μη μετάνοια στον πιστό. Ότι πήγε. Από συνήθεια. Από συνήθεια, από εσωτερική ανάγκη και ούτω καθώς. Αλλά δεν βλέπει διάθεση μετανοίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν τον αποπέρνει, του λέει έλα ξανά μετά από λίγο καιρό να ξανασυζητήσουμε. Ναι. Γιατί σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει συνέστηση της πράξεως του και της καταστάσεως της πνευματικής που βρίσκεται. Βέβαια. Και το παίρνει ελαφρά. Εάν λοιπόν κάποια στιγμή έρθει στη συνέστηση και καταλάβει το λάθος του και ζητήσει το έλεος του Θεού, θα το δώσει ο πνευματικός. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις της μη μετανοίας, οικονομεί ο πνευματικός την περίπτωση να έρθει ξανά σε έφθατο χρόνο να του δοθεί άφεση. Να πούμε και δύο λόγια για την άφεση των αμαρτιών σε σχέση με τον προτεσταντισμό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο προτεσταντικός κόσμος, επειδή απορρίπτει συλλογικά την Ιερά Παράδοση, δεν δέχεται το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, παρόλο ότι υπάρχει η εντολή του Χριστού, άντινο να φύτε κτλ. Αυτό το σμικρίνουν ή το εξαφανίζουν. Πρώτος άρχισε ίσως, ο Πάπας με τα διαχωρίσματα που έβαλε. Ναι, αυτό είναι μια αντίδραση στην Καθολική Εκκλησία, η οποία έφτασε μέχρι τα συγχωροχάρτια και βέβαια ευτέλησε το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αλλά και έβαλε τους ανθρώπους να εξομολογούνται με παραβάν. Με την εξομολόγηση, για να μην έχουν συμπαθεί τα πρόσωπα. Ασκούσε μια επιρροή η Καθολική Εκκλησία. Κύριε Χριστοδούλου, ναι. Το πρώτο βήμα, το πρώτο άσχημο βήμα ήταν ότι έβαλε στην εξομολόγηση ένα παραβάν. Να μην φαίνεται το πρόσωπο του εξομολογουμένου. Ναι. Πού το βρήκε αυτό. Λάθος. Λάθος. Διότι το πρόσωπο έχει αξία, δηλαδή να υποτιμηθώ. Υπάρχει προσωπική σχέση. Μα πρέπει να πάω να υποτιμηθώ εγώ εκεί πέρα στην εξομολόγηση. Ναι. Ενώ δεν διορθώνομαι. Πρέπει να μετανοήσω, να με πονέσει. Μια στιγμή. Άμα δεν βλέπει άλλο το πρόσωπο, μέσα μου του μιλά από το τηλέφωνο σε έναν άγνωστο. Ναι. Οπότε του λες ό,τι θέλει. Ναι. Το απρόσωπο. Και όχι, αυτό, δεν μπορεί να δει και αν έχει πραγματικά μετανοήσει. Το απρόσωπο τη εξομολογήσεω μα οδήγησε μετά στη μη εξομολόγηση του προτεσταντισμού. Ναι. Η πρώτη εγώ νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος αυτό, δεν είμαι ειδικός, ότι επειδή μέσω της εξομολογήσεως ασκούσε επιρροή και έλεγε ότι η ταμιούχος της χάρτος, έλεγε η Καθολική Εκκλησία, είναι η Εκκλησία και ότι ο Πάπας και οι συνεργάτες του έχουν δικαίωμα να συγχωρούν ή να μην συγχωρούν αμαρτίες, γι' αυτό θέλησαν να βγάζοντας τον Πάπα από τη μέση, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς παρά να μην εξομολογούνται. Και βέβαια αυτό. Και ευτέλησαν το μυστήριο. Ευτέλησαν το μυστήριο και στέρισαν από τους πιστούς τους ένα μεγάλο εφόδιο. Βεβαίως. Και άλλο ένα εφόδιο που στέρισαν είναι η Θεία Κοινωνία. Διότι καταργώντας ορισμένα μυστήρια, κατήργησαν και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Αγίας Κοινωνίας. Δεν πιστεύουν ότι γίνεται με τους ίους του άρτου και του ίνους σώμα και αίμα Χριστού. Πιστεύουν ότι είναι μια πράξη που γίνεται εις ανάμνηση του μυστικού δείπνου. Μια ανάμνηση, μια μυστική πράξη. Τούτο εστί το αίμα μου. Ναι. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό όμως, ότι οι Προτεστάντες δεν βγάζουν Αγίους και ως εκ τούτου δεν τιμούν για τους Αγίους. Και έφτασαν στο άκρο να καταργήσουν και την Αγιοσύνη.
να, δεν καταργούνται. Πιστεύουν ότι μπορεί ο άνθρωπος να αγιαστεί. Αφού δεν έχουν αγίωση. Το θεωρούν σαν βελτίωση του χαρακτήρου, σαν βελτίωση της συμπεριφοράς. Μήπως θεωρούν μόλις πιστέψεις στον Χριστό γίνεσαι κατευθείαν άγιος. Ναι, γίνεσαι κατευθείαν άγιος. Άλλο. Ενώ και αυτό είναι μια παγίδα, διότι και σαν βαφτισμένος μπορεί να αμαρτήσεις. Πάρα πολλά παραδείγματα. Άπειρα, δε κάθε άνθρωπος είναι ένα παράδειγμα. Αλλά στερώντας από τους χριστιανούς και την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία, είναι σαν να, να τους καταδικάζουν σε ασιτία. Σε πνευματική ασιτία. Και επομένως δεν παράγουν Αγίους και δεν τιμούν και τους Αγίους. Και μάλιστα φτάνουν στο σημείο να μην τιμούν και την υπεραγία Θεοτόκου, την οποία τίμησε ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός την επέλεξε και της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη δια του Αγγέλου». Ο Κύριος μετασού. Ο Κύριος μετασού και ευλογημένος και ευλογημένος και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ο ίδιος ο Θεός ετίμησε την Παναγία περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο. Επομένως, οι δε Προτεστάντες, σε αντίθεση με τους Καθολικούς, οι οποίοι δεν τιμούν πλέον την Παναγία, αλλά τη λατρεύουν, διότι με το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως έχουν εξυψώσει την Παναγία σε παραπάνω από άνθρωπο. Ακόμα και τώρα το γνωστό. Βεβαίως. Βεβαίως. Και μάλιστα το 1780 έγινε στη Β' Βατικανή Σύνοδο, θεσπίστηκε το δόγμα αυτό. Το υπέβοσκε πριν και μετά θεσπίστηκε επισήμως. Αυτό λοιπόν έχουν εξυψώσει την Παναγία σε κάτι παραπάνω από άνθρωπο, σε ημίθεο, και οι Προτεστάτες ειρωνεύουν τους Καθολικούς ότι μιλάνε για τη Μεγάλη Παναγία και τον Μικρό Χριστό, δηλαδή τόσο πολύ που την έχουν μεγαλώσει την Παναγία, ώστε μικρά είναι τον Χριστό τελικά. Εμείς είμαστε στο μέσο. Δεν είπαμε το μέτρον. Ακριβώς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Παναγία περισσότερο από κάθε άλλο ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι το αγιότερο πρόσωπο που έχει βγάλει η γη. Και την τιμούνε σαν άνθρωπο, που δεν τη λατρεύουνε. Της αποδίδουν τη μεγαλύτερη τιμή. Και μιλάνε για άσπυλο γέννηση της Παναγίας. Δεν υπάρχει άσπυλο. Είναι μόνο η γέννηση της άνθρωπος. Δεν στηρίζεται αγιογραφικά. Ξέρουμε ότι η Παναγία γεννήθηκε από γυρεούς μεν γονείς, αλλά κατά φυσιολογικό τρόπο. Από άντρα και γυναίκα. Ναι. Όπως γεννήθηκε από γυρεούς γονείς και ο Ισαάκ και άλλοι Άγιοι, ο Σαμουήλ. Όλοι μας. Όχι όλοι μας. Εκτός Αδάμ και Εύας. Από δύο πρόσωπα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ήταν η περίπτωση του Ιωάννου του Προδρόμου και της Παναγίας, του Σαμουήλ και άλλων μεγάλων Αγίων, για να δείξει τη δύναμή του, άφησε τους γονείς να φτάσουν σε γυραιά ηλικία στην οποία φυσιολογικά δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει ο άνθρωπος. Ναι, όχι, εγώ εννοώ, γεννήθηκαν από δύο γονείς. Από σπέρμα. Από δύο γονείς. Η Παναγία γεννήθηκε από σπέρμα. Κατά φυσιολογικό, βέβαια. Ενώ μόνο ο Χριστός δεν γεννήθηκε από σπέρμα. Μόνο ο Χριστός. Δεν γεννήθηκε από σπέρμα. Από όλους τους ανθρώπους, μόνο ο Χριστός γεννήθηκε υπερφυσικά. Ας πούμε δύο λόγια τώρα για την παγκοσμιοποίηση για την οποία γίνεται πάρα πολύ λόγος το τελευταίο και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ανάσταση αποτελεί το επιστέγασμα όλου του σωτηρολικού έργου του Χριστού. Και μόνον εν Χριστώ μπορεί να επιτευχθεί αληθινή παγκοσμιοποίηση όπου θα υπάρχει μια πείμνη και εισπημήν ο Χριστός και όπου όλοι θα είναι μέλη του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας. Επομένως, μια τέτοια παγκοσμιοποίηση θα κάνει τον κόσμο όλο Εκκλησία. Οποιαδήποτε άλλη παγκοσμιοποίηση με ανθρώπινες δυνάμεις είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, διότι οι άνθρωποι εκ φύσεως έχουν πάθη και δεν θα μπορέσουν ποτέ να πραγματοποιήσουν μια αδιάσπαστη ενότητα, διότι τα πάθη δημιουργούν διαιρέσεις. Και τέλος, η Ανάσταση και τα έσκατα, ο Χριστός με την Ανάστασή Του φανέρωσε ότι η Βασιλεία του Θεού ήρθε στη γη και αρχίζει πλέον τώρα. Είμαστε όλοι κλειμένοι να λάβουμε μέρος σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, στη Βασιλεία του Θεού. Η τελευταία ημέρα λοιπόν του Κυρίου άρχισε. Και γι' αυτό ας προσπαθήσουμε όλοι να ανακαινήσουμε την ψυχή μας
για να μετέχουμε σε αυτή την... Θα αναφέρω τώρα ένα πολύ... μερικά λόγια από τον κατηχητικό λόγο του Χρυσοστόμου που διαβάζεται στην Αναστάσιμη Λειτουργία και είναι πανηγυρικότατος, αλλά έχει και φοβερές αλήθειες, διατυπωμένες με έξοχο τρόπο. Λέγει ο Χρυσόστομος, «Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως, πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Μη δίστρινη το παινία, εφάνιγα ρικινή βασιλεία. Μη δεις οδηρές το πνέσματα, πτέσματα, συγγνώμη γαρεκ του τάφου ανέτειλε. Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γαριμάς, ο του σωτήρος θάνατος. Ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρου συνάγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται, δηλαδή κυριαρχεί η ζωή. Ναι. Ανέστη Χριστός και νεκρό σου δίσαν το μνήματι. Χριστός γαραγευθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αφάνατα λόγια. Πέροχα λόγια. Μα γι' αυτό λέγονται... Αξεπέραστα λόγια. Ουρανομίκης πατέρες της Εκκλησίας, πώς τους λέμε. Ουρανοφάντορες. Ουρανοφάντορες, ναι, δηλαδή έχουν φανερώσει το Θεό, τον ουρανό. Εν κατακλείδη λοιπόν, τώρα να σας πω και εγώ κάτι, που το διάβασα τελευταία. Λέει αυτό το που διάβασα το εξής. Πατερικό είναι. Ναι. Λέει ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε την έκτη ημέρα της δημιουργίας. Μάλιστα. Αλλά ο Χριστός ήρθε και αναγέννησε τον άνθρωπο την έκτη ηλικία της ανθρωπότητος. Κατά την έκτη ηλικία της ανθρωπότητος. Και πώς ορθίζει αυτές τις ηλικίες. Ναι. Οι οποίες περίπου, για να πούμε και στους αγαπητούς φίλους, περίπου έχουν 1000 χρόνια διαφορά η μία από την άλλη. Περίπου 1000 χρόνια. Εγώ δεν παίρνω σε αυτή τη λογική. Περίμενε. Ναι. Περιμένετε λιγάκι. Λοιπόν, η πρώτη ηλικία της ανθρωπότητος είναι από Αδάμ μέχρι Νόε. Μάλιστα. Η πρώτη ηλικία. Ναι. Η δεύτερη είναι από Νόε μέχρι Αβραάμ που εδόθη η περιτομή. Ναι. Η τρίτη ηλικία είναι από Αδάμ μέχρι Μωυσή που εδόθη ο νόμος. Η τέταρτη ηλικία της ανθρωπότητας είναι από Μωυσέως μέχρι τις κτίσεως του ναού, του Σολομώντος. Ναι. Η πέμπτη ηλικία της ανθρωπότητας είναι από ναού μέχρι Χριστού. Και η έκτη είναι ναι. ο Χριστός ο οποίος αναγεννεί τον άνθρωπο. Μάλιστα. Η δέβδομη ηλικία ναι. της ανθρωπότητας είναι μετά τη Δευτέρα Παρουσία που αρχίζει ο 8ος αιώνας. Η 8η ημέρα που λέμε. Η 8η ημέρα. Ναι. Επομένως, την 6η ημέρα γίνεται η γέννηση του ανθρώπου. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει όχι. αυτή η ημέρα. Λέει, υπολογίζουν περίπου ότι είναι μέχρι το 8.000 χρόνια. Την 8η χιλιετία. Δεν ξέρω. Ναι, αυτά είναι από τον Άγιο Νόρος. Δεν μπορώ να τα σχολιάσω. Είναι πιο μυστικές. Είναι τα δεχτώ ή όχι. Ο Θεός ξέρει. Σωστά. Στο σχέδιο διανύουμε πάντως. Την περίοδο της χάρτος. Είμαστε τυχεροί ακριβώς που διανύουμε την περίοδο αναστάσιμη περίοδο του Χριστού. Της χάρτος. Μάλιστα. Αυτά είχαμε για σήμερα αγαπητοί φίλοι, δεν μας παίρνει πλέον η ώρα. Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χριστοδούλου που ήταν και πάλι μαζί μας. Με τις υπέροχες αυτές παρενέσεις που μας είπε και τα λόγια του Αγίου Ιωάννου Χριστόστομου, τα οποία διαβάζονται, όποιος μένει στην Ανάσταση ακούει αυτό το λόγο του Χριστοστόμου, ο οποίος είναι υπέροχος και συνιστούμε σε όλους να μένετε για την Αγία Κοινωνία και για το λόγο του Αγίου Χριστοστόμου. Και με αυτές τις ευχές σας αφήνουμε για σήμερα, μέχρι την επόμενη εκπομπή, που αν θέλει θα είμαστε μαζί. Να είστε καλά, χαίρετε Κύριο. Χαίρετε.